Κάνουμε την αίτηση για την κύρια, πρέπει και την επικουρική. Μην ξεχνάμε την επικουρική μας, Μαργαρίτα Ακριβώς. μου. Αν και είχαμε την υπόσχεση ότι θα γίνει ένα λογισμικό και για τις επικουρικές, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να υποβάλουμε ψηφιακή αίτηση για την, αυτό που έλεγε ο κύριος Κάντας, δύσκολη διαδικασία, ψηφιακή αίτηση για την απονομή της σύνταξης, για τη μεταβίβαση της σύνταξης λόγω χειρίας και χειρόγραφη αίτηση για την επικουρική σύνταξη. Προς το παρόν αυτά, περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε λογισμικό και νέα εφαρμογή. Υπόθηκε ότι μέχρι τέλος του έτους θα υπάρχει. Πάντως να μην το ξεχνάμε, γιατί δεν θα βγει από μόνη της η επικουρική σύνταξη και πρέπει να συνοδεύουμε μαζί με τα δικαιολογητικά και την απόφαση της κύριας. Θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε φωτοτυπία ταυτότητα σε καθαριστικό της εφορίας, σε ένα λογαριασμό τραπέζης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών. Αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε για να πάνε σε φυσικό αρχείο, στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για το επικουρικό μας ταμείο. Όπως είπαμε, οι κύριες βγαίνουν αυτοματοποιημένες, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε πολλές φορές αν έχει εκδοθεί και η απόφαση και όχι απλά αν έχει περαστεί στο σύστημα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στο τσάι, που πολλές φορές το σύστημα αδυνατεί να οριστικοποιήσει μέσω του συστήματος την απόφαση και πρέπει να πάμε εκεί να καταθέσουμε πάλι τα δικαιολογητικά για να έχει μια υπογραφή από το διευθυντή. Άρα δεν εφησυχαζόμαστε στην ψηφιακή υποβολή, περιμένουμε και την έκδοση της απόφασης.